αυτό που συμβαίνει χωρίς να υπάρχει διατροφική διαταγή στην κουλτούρα μας. Υπάρχει στη διατροφική διαταγή ένα συνδυασμό που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάρα πολύ βοηθητικό για να μπορέσει μια οικογένεια να διαχειριστεί τη διατροφική διαταγή. Αυτό το κάνει δηλαδή ακόμα πιο δύσκολο γιατί έχουμε αυτές τις σκέψεις και αυτές τις νοοτροπίες. Τι είναι τώρα, οι δημιουργικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η νευρική ανορεξία είναι από 0,7% στον πληθυσμό. Εντάξει, δηλαδή αυτή τη στιγμή θεωρητικά νοσούν 100.000 γυναίκες από νευρική ανορεξία στην Ελλάδα. Με μέσο όρο διάρκεια ασθένεια 5 χρόνια. Που σημαίνει ότι είναι αρκετά. Επίσης, η βουλημία υπολογίζεται από το 1-5% του πληθυσμού. Αν βάλουμε μαζί και τις άρκειες μορφές της βουλημίας, δηλαδή την αδιφαγική ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά, είναι αρκετά μεγάλος ο πληθυσμός. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι λίγο είναι περίπου κοντά στο 6% που νοσεί από διατροφικές διαταραχές στην Ελλάδα. Οι επιδημιολογικές αυτές δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όπως είναι, είναι σχετικά ο μέσος όρος που βγαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η βουλημία, λοιπόν, έχει μεγαλύτερη δύναμη στο να γίνει χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όμως, περισσότερο δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη βουλημία, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι απειλητική και δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στην κοινωνική αναρξία. Επειδή η κοινωνική αναρξία έχει να κάνει πάρα πολύ με το θάνατο. Θα δούμε λίγο τι συμβαίνει στα δύο πολύ βασικά συμπτώματα, δηλαδή και στην πολύ και στην ανορεξία, και πώς αντιλαμβάνονται λίγο οι οικογένειες την βουλημία αρχικά και μετά την ανορεξία. Και θα σου το λέω από πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί δουλεύω με νευρική βουλημία τα τελευταία 16 χρόνια. Και αυτό που έχω δει, βέβαια, τα τελευταία 2 χρόνια ενήθεια είναι ότι προσπαθώ πάρα πολύ να βλέψω τις οικογένειες μέσα στη διαδικασία της θεραπείας. Και να εκπαιδευτούν οι οικογένειες από τη βουλημία. Γιατί σημαίνει το εξής, υπάρχει φοβερή υποτίμηση του προβλήματος από την πλευρά των οικογενειών, γιατί παγιδεύονται στο γεγονός ότι επειδή είναι λειτουργικές, δηλαδή σπουδάζουν, μπορεί να έχουν σχέση, μπορεί να δουλεύουν κλπ. Θεωρούν ότι, οκ, δεν πειράζει, αυτό το κάνει απλά για να γίνει αδύνατη, να μείνει αδύνατη, εντάξει, κάνει λίγο τα λίγο με τροφή, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει καθόλου πληροφόρηση στην Ελλάδα γύρω από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των διατροφικών τραχών. Οπότε πολλές φορές αγνοούν τι μπορεί να σημαίνει το παιδί να κάνει με 2 χρόνια, να παίρνει τα φατικά 2 χρόνια, να κάνει τα γυμναστική 2 χρόνια. Στην βουλημία τι γίνεται, αργεί πάρα πολύ να φανεί το πρόβλημα σωματικά. Αλλά αν φανεί, θα φανεί με πάρα πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να κάνει 10 χρόνια, ας πούμε, μέσα σε χρόνια βουλημία και μετά να υπάρχει μια φοβερή κατάρρευση. Και πολλές φορές οι γυναίκες από την βουλημία πεθαίνουν, αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο. Συνήθως είναι από τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές, δηλαδή μπορούν να πάθουν ένα φερμένο εγκεφαλικό. Δεν θα πάθουν, θα πάθουν πολύ ακραίο τεχνίδιο. Ή μπορεί να πέσουν και να χτυπήσουν και να υπάρξει τεχνίδιο θάνατος επίσης. Ο προβληματισμός στην νευρική βουλημία υπάρχει μόνο γύρω από το χάος που μπορεί να δημιουργεί η νευρική βουλημία. Δηλαδή το γεγονός ότι θα σου αδειάσει τα δουλάπια, να ετοιμάσει τροφή για όλη την οικογένεια και να εξαφανιστεί η τροφή, να μην έχει οικογένεια που δεν μέρα να φάει. Να υπάρχει ένα χάος στην τουαλέτα από τους ανοιχτούς. Και μέχρι εκεί, γιατί η γυναίκα που έχει βουλεμία έχει ένα πάρα πολύ καλό τρόπο να εκτονώνει το θυμό μέσα από το μετό ή μέσα από την διάθεση. Οπότε, βέβαια σε πιο προχωρημένα στάδια, δηλαδή σε χρόνες περιπτώσεις, οι γυναίκες η αλήθεια είναι ότι μετά αρχίζουν και εκτονώνουν και θυμό και μέσα στην οικογένεια, η οποία μου βεβαίως παίρνει με τη σύγκρουση για την τροφή πάρα πολύ.
Δηλαδή πάει ο γονείς να σταματήσει. Το κόρη γίνει την ώρα που κάνει το βουλευτικό επεισόδιο. Εκείνη την ώρα που κάνει όλο το βουλευτικό επεισόδιο, δεν θα το σταματήσει. Η παρόμοιση τόσο έντονη, πραγματικά μπορεί να βγει εκτός εαυτού μου και οι γυναίκες μπορούν να χτυπήσουν και κάποιον. Είναι κάτι που δεν ελέγχεται εύκολα. Δηλαδή, εδώ κάνουμε όλες τις εργασίες για να μπορέσουν οι γυναίκες με βουλημία να μπορέσουν να έχουν την τροφή πριν ξεκινήσει το βουλημικό επεισόδιο. Υπάρχουν πολλές ειδικές για να το κάνουμε αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την αμοραξία, ότι οι γονείς δεν μας δουν βοήθεια για το πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά τους εύκολα στην βουλημία. Ενώ στην παιδική αμοραξία, αμέσως να μας δουν βοήθεια, αμέσως θα πάρουν τηλέφωνο, αμέσως θα το συνοδευτούν. Σπάνια έρχονται ή όταν έρχονται μόνο για μια φορά στο κέντρο. Θεωρούν ότι είναι καθαρά δική τους υπόθεση, ή το αν θα γίνουν καλά ή όχι. Όχι, ας κάνει θεραπεία και όταν κάνει θεραπεία θα γίνει καλά και δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα εμείς. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η νοοτροπία στην ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θα σας πω, πρόσφατα είδα μια οικογένεια όπου η κόρη ήταν 16 χρονών, είχε ήδη νοσηλευτεί δύο φορές, είχε πάθει υποκαλημία, τις βάλαν holder και την βάλαν στην εντατική. 17 χρόνια το ξαναλέω γιατί είναι ανηλική. Και οι γονείς ήταν και μου είπαν ότι εντάξει, θα πρέπει να το αποφασίσει η ίδια για το εάν θα πρέπει να σταματήσει ο ψυχολόγος. Δηλαδή υπάρχει λίγο αυτό το άφημα γιατί δεν θέλουμε να τη στεναχωρήσουμε και ότι δεν θέλουμε να την πιέσουμε. Το γεγονός ότι στην πολυμία θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία της αλλαγής και της ανάρρωσης είναι μόνο του ασθενή. Είναι ένα θέμα που πραγματικά το έχουμε δει. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι γυναίκες έχουν καταφέρει και έχουν βγει από την ενεργειακή πλημμύρα χωρίς την βοήθεια της οικογένειας. Το θέμα είναι, θα πρέπει βέβαια σταδιακά να απομακρυνθούν και από την οικογένεια, γιατί η οικογένεια δεν έχει αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Εκείνοι έχουν κάνει μια φοβερή αλλαγή και η οικογένεια με κάποιο τρόπο, όταν δεν έχει εκπαιδευτεί, επιστρέφει σε περιφορές οι οποίες ενισχύουν τα συμπτώματα. Είναι η λεγόμενη μειόσταση αυτή. Πρέπει κάπως να κρατήσουμε μια ισορροπία. Το βασικό χαρακτηριστικό στην νευρική βουλμία είναι ότι υπάρχει φοβερή έλλειψη ωριών και σταθερότητας. Δεν υπάρχουν όρια. Υπάρχει ένα χάος μέσα στην οικογένεια. Που αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό για να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί η βουλμία. Λοιπόν, τώρα τι έχουν βρει οι έρευνες. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες. Οι έρευνες που έχουν γίνει από την πολεμία τουλάχιστον στο Λονδίνο και στην Αγγλία είναι πολύ λίγες και αφορούν κυρίως εφήβους. Ο λόγος που δεν έχουν γίνει έρευνες σε οικογένειες ενηλικών είναι πρώτον γιατί οι ενήλικες δεν θέλουν να εμπλέκουν τις οικογένειές τους και δεύτερον γιατί οι οικογένειες δεν θέλουν να εμπλακούν. Για τους λόγους τους ίδιους που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Τι γίνεται λοιπόν. Το 50% έχει ψυχολογικά προβλήματα και το 5,4% βιώνει σημαντικές δυσκολίες. Τι συμβαίνει λοιπόν. Όταν έχει λοιπόν διατροφή διαταραχή, αυτό αφορά την οικογένεια τελικά. Δεν είναι θέμα μόνο του ασθενή. Γιατί η οικογένεια οργανώνει και γύρω από τα συμπτώματα. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να νιώθεις ότι η ασθένεια με κάποιο τρόπο σε διαλύει, ανεξάρτητα αν γνωστικά λες δεν επηρεάζει. Στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι επηρεάζει πάρα πολύ όλους. Και τους γονείς, και τα αδέρφια, και τους συντρόφους. Τι γίνεται. Αυτό που έχουμε βρει είναι ότι η πολύ μεγάλη επαφή το να είσαι δηλαδή συνεχώς ή να ζεις με ένα άτομο που έχει βουλημία, ο γονικός ρόλος μειώνεται πάρα πολύ αρνητικά. Γιατί κυρίως οι γονείς μειώνουν τεράστια ανεπάρκεια στο κομμάτι της διαχείρισης. Οι οικογένειες λοιπόν σε πολύ μεγάλα βιώνουν επίσης πολύ έντονο στρες και πολλές φορές, εγώ το έχω δει αυτό, οι οικογένειες παθαίνουν ατυχήματα και κυρίως οι μητέρες.
Δηλαδή μπορώ να σπάσω το πόδι, μπορώ να τρακάρω, από πολύ μεγάλη ένταση δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορεί να κοστίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι αλληλικές συνέπειες στα μέλη της οικογένειας καθορίζουν τα δυναμικά της και τις σχέσεις με τον ασθενή. Οι έρευνες δείχνουν ότι η οικογένεια δεν είναι ο βασικός παράγοντας που έχει προδιαθέσει το να βγει η βουλμία, αλλά ένας παράγοντας δυόνησης, δηλαδή τη στιγμή που ζεις και δεν αλλάζεις τίποτα και είσαι πιο συνεχισμένος με την βουλμία και αποδέχεσαι πάρα πολλές συμπεριφορές, η αλήθεια είναι ότι αυτό ενισχύει και ενισχύει και ενισχύει το σύμπτωμα. Και αυτό είναι ένα λόγο που έχουμε χρόνιες περιπτώσεις μυϊκής βουλημίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο κέντρο, κοντά στο 40% είναι χρόνος πάνω από 20 χρόνια που είστε κλινία. Και μη διαγνωσμένος. Που αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο το να ζήσει. Δηλαδή, όταν τη ρωτάω αν ήταν αυτό που ήταν πριν που στην βουλημία, μου λένε ότι δεν θυμάμαι και θα μου πει ότι είναι περισσότερα χρόνια μέσα στην βουλημία παρά το βουλημία. Και αυτό είναι τραγικό. Οπότε τι γίνεται, η οικογένεια οργανώνεται για τα συμπτώματα και συντονίζεται καθώ διευκολύνει τι περιφορέ που ενισχύουν τη διαταραχή. Απ' την άλλη, τι σημαίνει με τα αδέρφια. Με τα αδέρφια σημαίνει το εξή: αναπτύσσονται πάρα πολύ ανταγωνιστικέ σχέσει. Τα άτομα που έχουν κυρίως δυναμική αναρεξία, και επειδή η οικογένεια οργανώνεται ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει το σοβαρό της αναρχία, πολύ σοβαρό και ακραίο, η οικογένεια πέφτει με τα μούτρα στο άτομο που έχει αυτή τη διαταραχή, οπότε τα αδέρφια είναι αισθάνονται παραμελημένα. Απ' την άλλη, χάνεται επί της ουσίας η συμμαχία ανάμεσα στα αδέρφια, τα οποία αδέρφια είναι πάρα πολύ σημαντικά για το κομμάτι της ανάρρωσης. Προσχολούνται πάρα πολύ τα άτομα που έχουν διατροφή διαταραχή, κυρίως ομορεξία, στη μητέρα συνήθως, όχι στον πατέρα. Οπότε όλη η υπόλοιπη οικογένεια μένει απ' έξω και όλες οι ανάγκες γυρίζουν και στρέφονται γύρω από τις ανάγκες της ομορεξίας. Όχι του ασθενή, της ομορεξίας.